Το τσίρκο Ακουάτικο Μπονατσίνη είναι στη Λάρισα και σε λίγες ώρες ξεκινούν και οι παραστάσεις, έτσι, από σήμερα μέχρι τις 11 το μηνός. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Χατζηπλής, έχοντας μαζί του τον υπεύθυνο επικοινωνίας του τσίρκο, τον Δημήτρη Δημητρίου. Καλησπέρα και στους δύο. Και βλέπουμε πίσω καλησπέρα αυτή και πάλι, Σωτήρη, τη μεγάλη πισίνα που θα είναι το επίκεντρο των δράσεων. Είναι ένα ακροβατικό τσίρκο, να το πούμε αυτό. Είναι αυτό το νούμερο που ξέρω ότι θα γίνει και ξεκίνησε ήδη το νούμερο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να προλάβουμε πριν αρχίσει να μαρσάρει πολύ έντονα η μηχανή, να το βλέπουμε κι εσείς να μας λέτε τι θα δούμε από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός. Έλα, Αλέξανδρο. Αυτό είναι, ναι. Έλατε, κύριε Δημητρίου, έλατε. Αυτό είναι ένα μικρό μέρος από όλα τα καλά που έχει το τσίρκο Μπονατσίνη. Θα μπουν και άλλες δύο μηχανές εδώ στο λίγο μέσα στο κλουβί αυτό. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε καταπληκτικούς κλόουν, έχουμε πολύ καλό ζογκλέρ, ακροβάτες, όλα με θέμα πάλι εμπνευσμένα από το νερό, με βάση το νερό. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει μια μικρή πισίνα γύρω-γύρω, το οποίο γίνεται και συμπριβάνι. Κοίταξε τι θα αναπτύσσει μας περιμένουμε, ο αναβάτης, δηλαδή μέχρι 11 του μηνός. Μα ακούτε, κύριε Δημητρίου, είναι πολύ μεγάλη η φασάρια. Ναι, ακούω. Ήθελα να ρωτήσω τι ταχύτητα να πείσει, δηλαδή ποια είναι η τελική ταχύτητα που αναπτύσσει ο ακροβάτης. Δεν πάει ιδιαίτερα γρήγορα, γιατί θα μπουν και άλλοι τρεις μέσα τώρα, άλλοι δύο. Τώρα όσο εξελίσσεται αυτό το νούμερο, θα μπουν άλλοι δύο. Ναι. Θα δούμε τώρα, δηλαδή τρεις. Ανυπομονούμε να το δούμε. Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, πάτε να μας πείτε ξανά πώς πάνε οι παραστάσεις. Ναι. Στις 6 δηλαδή, σε εκτός, λιγότερο από 2 ώρες από τώρα. Εκτός από τρίτη που έχουμε ρεπό. Ωραία. Θα έχουμε καθημερινές παραστάσεις. Ωραία. Άρα 6 και 8.30. Και Κυριακή μία έξτρα 11.30 το πρωί. Μάλιστα. Άρα αυτή την Κυριακή έχετε στις 11.30 όπως και την άλλη Κυριακή για τους πρωινούς. Έτσι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί με 2. Ήδη μπήκε και δεύτερη μηχανή μέσα. Δεν μπορεί να μπει και η τρίτη, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μπορεί να μπει και η τρίτη. Θα μπει και η τρίτη εδώ σε ούτε ένα λεπτό. Εντάξει, για φέρνε το full screen να το θαυμάσουμε. Λοιπόν, για να δούμε, θα προλάβουμε και το τρίτο. Να μας δώσετε και τις τιμές των εισιτηρίων. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Οι τιμές μας αρχίζουν το θετικό από 10 ευρώ για τη θέση εξώστη, 12 για τις μεγάλες ελίγες. Έχουμε μετά η πλατεία που είναι λίγο πιο κεντρικά, μπορεί να καθίσουν εκεί με 12 το παιδικό, 14 για τους μεγάλους. Και έχουμε και τα μπροστινά εδώ που καθόμαστε περίπου εμείς, αυτό που φαίνεται εδώ. Είναι πολύ χρόνες εκεί. Είναι καρέκλες γύρω-γύρω με περιπατικά γύρω από την πίστα, που εκεί εδώ έχει 14 το παιδικό, 16 το μεγάλο. Έχετε φυσικά όμως και μέρη να... και στο ίντερνετ. Για πολίτεκνους, για φοιτητές, φυσικά κυκλοφορούν παντού κουπόνια, που φυσικά είναι 8 ευρώ για όλους αυτούς, για ανέργους, φοιτητές, πολυτεχνικά. Και έχουμε μοιράσει και σε όλα τις πόλεις Λάρισας, την πόλη της Λάρισας, κουπόνια των 8 ευρώ. Και έχουμε και διαδικτυακά και στο Gold Mall και στο Regroup και στο Ticket Services μπορούν να βρουν εισιτήριά μας σε προσφορές. Α, μπήκε και ο τρίτος εκεί, τύπος, ο φοβερός. Να μπήκε και η τρίτη. Λοιπόν, να σας πω, επειδή έχει χειμωνιάσει πια για τα καλά θερμένα το χώρο, ή θα ξυλιάσουν.
Φυσικά περιμένετε. Είμαστε στο χώρο, υπάρχει άνετο πάρκινγκ. Εδώ στο παζάρι που είμαστε, στο γεροκομείο. Ωραία. Στο παζάρι. Ας ξεκινήσουν τα παιδιά για να προλάβουμε έστω για κάποια δευτερόλεπτα να τους δούμε και τους τρεις μέσα σε αυτή την μπάλα. Το κέντρο της πισίνας. Ευχαριστούμε κύριε Δημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Τα δικά μας παιδιά, τον Αλέξανδρο Χατζηπλή και στην κάμερα τον Γιάννη Χαρισούλη. Για να το δούμε. Φαντάζομαι ότι σκοτεινιάζει. Δεν πειράζει, δείξτε το διπλό. Σκοτεινιάζει κάποια στιγμή για να φαίνεται το εφέ που κάνουν, έτσι, και να ξεχωρίζουν οι τρεις αναβάτες. Πολύ εντυπωσιακό από σήμερα μέχρι και τις 11 του μηνός στην περιοχή που γίνεται το παζάρι, δηλαδή απέναντι από την Σκεπαστή.